Τι γίνεται, πώς είναι η γυναίκα? Καλημέρα, καλημέρα. Δεν υπάρχουν ελπίδες? Παραμένει διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σε καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Επισήμως, για να υποθεί αυτό, για το, όπως μας είχε πει ο κ. Χαλκιαδάκης για το εγκεφαλικά νεκρή, πρέπει να γίνουν βάσει πρωτοκόλλου κάποια τεστ, τα οποία ακόμη λόγω συνθηκών δεν έχουν γίνει. Όταν γίνουν εκείνα θα δώσουν και την ακριβή εικόνα του εγκεφάλου. Ωστόσο η οικογένεια, η οποία ενημερώνεται από την πρώτη στιγμή από τους γιατρούς για την κατάσταση και την πορεία της υγείας, έχει ενημερωθεί για την, για την πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη και τραγική εξέλιξη αυτή η οποία υπήρξε, και οδηγήθηκε η γυναίκα στο χειρουργείο. Και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας μαζί με τον πατέρα ενημερώθηκαν από ψυχολόγο για την εξέλιξη αυτή και οι πληροφορίες λένε ότι στο σπίτι ετοιμάζονται για, για τον αποχαιρετισμό στην 44χρονη αυτή μητέρα τριών παιδιών, η οποία μέσα σε πολύ λίγες μέρες επιδεινώθηκε ραγδαία η καταστασή της. Είναι σοκαριστικό αυτό που μας έλεγαν εδώ στο πρέπει Ιράκλειο, να καταλάβουμε το Σάββατο. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα. Δεν ξέρω αν σε αυτό πρέπει να απευθυνθούμε, σε αυτό πρέπει να αναφερθούμε. Μακάρι έστω και την τελευταία στιγμή η γυναίκα να τα καταφέρει. Αλλά εδώ πρέπει να είναι καθαρό, πρέπει να ξεκαθαριστεί με όλους τους τρόπους αν η γυναίκα αυτή, όταν έκανε το εμβόλιο της, ήταν υγιής, υγιέστατη λέει η οικογένειά της. Ναι. Δεν είχε πρόβλημα κανένα. Και αν αυτή η δραματική εξέλιξη έχει σχέση με το εμβόλιο. Πρέπει να το, να το ξέρουμε, διότι είναι τεράστια υπόθεση. Ένας άνθρωπος να πηγαίνει να κάνει το εμβόλιο του κυριαλινού και να βρίσκεται, να παλεύει για τη ζωή του με μια απαισιόδοξη, εν πάση περιπτώσει, προοπτική και στα καλά του καθουμένου. Είναι φοβερό αυτό να συμβαίνει. Κυρία Λινού, τι λέτε? Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ σκληρό και πολύ δύσκολο και εύχομαι το καλύτερο για την οικογένεια και τα παιδιά της και το σύζυγο, γιατί δεν είναι κάτι που μπορούμε να το δεχθούμε για έναν νέο άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι και το AstraZeneca και το Johnson τα εμβόλια έχουν ενοχοποιηθεί ευρέως και γι' αυτό από καιρό λέμε ότι φαίνεται ότι πλήττουν τις νεότερες γυναίκες και γι' αυτό θα έπρεπε να έχουν αποφευθεί οι εμβολιασμοί σε γυναίκες κάτω των 50 ετών. Όχι ότι δεν συμβαίνει αυτό το φοβερό σύνδρομο και σε μεγαλύτερους, αλλά φαίνεται ότι στα άτομα άνω των 50 ετών η πιθανότητα να αναπτύξουν αυτό το σύνδρομο μετά από τον εμβολιασμό με ένα από τα δύο εμβόλια είναι περίπου 1 στο 1.000.000, ενώ στις νεότερες γυναίκες είναι 1 στις 50.000. Επομένως είναι κάτι αναμενόμενο, φοβερό μεν αλλά αναμενόμενο, και γι' αυτό όπου υπάρχει επιλογή είναι προτιμότερο να εμβολιάζονται με εμβόλια messenger RNA οι νεότερες γυναίκες. Λέει όμως, είναι κάτι που λέει όμως, αποδεχθεί οι περισσότερες λέει φορές. Όμως και εύλογα η κάθε οικογένεια. Λέει, παιδιά, με συγχωρείτε πολύ, εγώ είμαι υγιής. Είπα να εμβολιαστώ για τον κορονοϊό. Και πήγα και εμβολιάστηκα, όπως μου είπε η πολιτεία, και έκανα. Και θα χάσω τη ζωή μου, θα χάσω τον άνθρωπό μου στα 44 του. Πώς θα το δεχτεί αυτό? Άρα, κυρία Λινού, γιατί δεν μειώσαμε, γιατί δεν αυξήσαμε το όριο ηλικίας? Δεν το ξέρω αυτό γιατί δεν έγινε. Και μάλιστα, από ό,τι θυμάστε, που είναι σκληρό να πραγματοποιείται κάτι που φοβάσαι. Το είχα πει από τη Μεγάλη Πέμπτη, η Μεγάλη Τετάρτη, ότι θα πρέπει να αλλάξει η ηλικία. Δυστυχώς η πολιτεία εκείνον τον καιρό δεν το αποδέχτηκε και για μερικές ηλικίες δεν το αποδέχεται ακόμα, ενώ υπήρχαν πληροφορίες και από την Αγγλία επαρκής, δηλαδή υπήρχε αυτό το 1 στις 50.000, 1 στις 60.000 είχε ήδη δημοσιευθεί στο Guardian, και η Αμερική είχε κάνει σοβαρή σύσταση στις νέες γυναίκες να μην κάνουν το εμβόλιο Johnson & Johnson. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει το θάρρος η πολιτεία,
να τουλάχιστον να δώσει την ελευθερία και τη δυνατότητα επιλογής σε όλες τις ηλικίες. Γιατί ακόμα τα άτομα στην Ελλάδα, τα άτομα 30 με 40 χρονών, δεν έχουν επιλογή άλλου εμβολίου. Είναι, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ή να αποκλειστούν οι νεαρές γυναίκες από το AstraZeneca. Ακριβώς. Αν εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Αυτό έκανε η Αγγλία 2-3 μέρες αφότου εμείς το ξεκινήσαμε. Και η Αμερική, το CDC συστήνει στις νέες γυναίκες κάτω των 50 άλλο εμβόλιο και όχι το Johnson & Johnson. Και ζητάει να είναι πλήρως ενήμερες για τις πιθανές παρενέργειες. Ναι, αλλά ξέρετε τώρα, συγγνώμη που θα το πω έτσι, μεταφέρεται με αλφαγιώτα η ευθύνη της επιλογής στον πολίτη. Και ο πολίτης μπορεί να είναι εξαιρετικά πρόθυμος να εμβολιαστεί. Και λέει ότι αφού μου το είπε η πολιτεία στην οποία εμπιστεύομαι, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι διακεκριμένοι επιστήμονες και αποκλείεται να παίξουν με τη ζωή μου, θα πάω να εμβολιαστώ αφού μου το λέει η πολιτεία μου. Εγώ αυτήν εμπιστεύομαι. Με ποια εφόδια, με ποια υποδομή ο πολίτης να πει ότι ξέρεις κάτι, δεν θα το κάνω. Ή θέλω να μου δώσετε κάποιο άλλο. Υπάρχει πώς να το κάνει ο πολίτης αυτό, κάποιος, υπάρχει το μικρό ενδεχόμενο κάποιος να έχει ιστορικό σοβαρής αλλεργίας, αλλεργικού σοκ. Και αυτός δεν πρέπει να κάνει το εμβόλιο messenger RNA. Γι' αυτό λέω ότι... Αλλά εκείνο που είναι ακόμα χειρότερο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι ότι δεν έχει καν επιλογή ο πολίτης. Ένα άτομο 30 με 40 ετών σήμερα, αν αποφασίσει ότι θέλει ή πρέπει να εμβολιαστεί, γιατί βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο λόγω της δουλειάς του, λόγω της προσωπικής του ζωής, δεν έχει παρά να κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca. Ναι. Που ο κίνδυνος, επαναλαμβάνω, είναι μικρότερος από τον κίνδυνο της νόσου, αλλά είναι σχετικά ψηλός σε σχέση με άλλο. Πρέπει να προσέξουμε πολύ τις ηλικίες 30 με 40. Ναι, γιατί από 40 και πάνω τώρα έχει επιτραπεί να επιλέγουν και άλλο εμβόλιο. Ναι.